Με πετάξαν, μου βάλα το σωσίδιο εδώ μαζί με τον άντρα μου. Και μετά ήρθε ένας Ιταλός, φώναζε, μου πέταξε το σωσίδιο, έβαλε τον ειδικό του και τον ανέβασε απάνω. Και εμείς ψυχοραγούσαμε, χάμε 12 ώρες και τρέμαμε, ούτε μια κουβέρτα, ούτε ένα τσάι, ούτε ένα κονιάκι να μας πετάξουν, ένα νερό, ο άντρας μου πέθανε, είχε ζάχαρο από νερό. Και δεν του δείτε κανείς, έλα, εντάξει, κανένας δεν μας βοήθησε. Μόνο ήταν ψήφους. Ψήφους έψαχνε και τον κόσμο τόσα άτομα, 400 άτομα κινδυνεύαμε. Μόνο εμείς, ούτε εχθού να μην διδίνουμε όσο αυτή την ώρα. Αν δείτε τα κρέτα μου, κοιτάξτε πώς με έχει κάνει ο άντρας να με κρατάει, να με χάσει από τον κόσμο μέσα, να τραβάμε ο ένας τον άλλο. 12 ώρες να τραβάμε, να ξύρνουμε, να είμαστε στο τέρμα, να φοβηθούμε, μην γλιστρίξουμε. Οι φωτιές από κάτω δεν στενόμαστε, από τις φωτιές. Από τις φωτιές δεν στενόμαστε. Και να τι αναθυμιάσεις, να φεύγουμε, να πάμε στις φλόγες μέσα, να γυρίζουμε πίσω. Και τελικά λέω στον άντρα μου, σπάσε το ατζάμια του. Εκεί που είναι ο καπετάνιος, αγάπη μου, δεν ξέρω τι πολύ. Γέφυρα είμαστε, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. 9 μποφόρ, νερό, κρύο. 10-11. Μην είστε διασύνοι, μόνο εγώ θα τα πω. Και σπάσανε με το πυροσβεστήρα εκείνο, σπάσαμε τα τζάμια. Και έτσι μπήκαμε μέσα και ζεσταθήκαμε λιγάκι. Αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, αγάπη μου, και σε λέω να μου πούνε που είναι και δεν ξέρω. Δεν ξέρω που είναι. Δεν ξέρω πού είναι. Από πού είστε εσείς, για πέστε μας. Το Ηράκλειο της Κρήτης. Και έχω χάσει το παιδί μου 7 χρόνια. Και μου κάναν τα ίδια και δεν μου λέγανε πού είναι. Το ίδιο φοβάμαι και με τον άντρα. Και σας συγκεντρεύω. Σας συγκεντρεύω να βρεθεί ο άντρας. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Δεν χτυπήσα, αγάπη μου, δεν χτυπήσανε σιρήνες. Δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ επειδή 5 ώρα ξυπνάω πάντα έτσι είναι το έτοιμο μου. Μυρωδιά. Φώναζα στον άντρα μου, η ζωή του ήμουν εγώ. Αλλιώς θα πέθαινε ο άντρας μου, όπως και τα παιδιά που τα βγάζουν τώρα από τις καμπίνες νεκρά και καημένα. Φωνάζω δεν άκουγε, ξαναφωνάζω δεν άκουγε. Του λέω, ρε, είσαι πριν καπνιά, μυρωδιά ακούω. Α, καλά λες γυναίκα μου, λέει. Σηκώνει 10-10 πάνω, μου λέει, τι σου. Δίνομαι. Βγαίνομαι έξω, αφήνομαι το σκυλάκι μέσα. Λέει ο φουκαριάρης, το σκυλάκι ρε γυναίκα, το τρέχα πάρτο. Γύρισε πίσω, πήρε το σκυλάκι, βγαίνω μόνο. Ποιο να μας δώσει το σωσίδιο, κανένας αγάπη μου. Αν δεν ήταν 2-3 Έλληνες εκεί μέσα να μας βοηθήσουν. Και ειδικά ο στρώμος ήταν καλό ο Βαγγέλης. Ο κ. Βαγγέλης, αυτός μας βοήθησε, κανένας άλλος. Κάποιος, Παύλος, σας είπα, σωθήκαμε. Εγώ άκουσα τη μυρωδιά και ξύπνησα τον άντρα μου. Και έτσι, τα άλλα τα παιδιά, εμείς τι πάγαμε τις καμπίνες να βγουν τα παιδιά. Πάμε, αλλού δεν θα κάνουμε σήμερα.